Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Παγωμένη μέρα. Αλλά εντάξει, εγώ ζεστάθηκα γιατί το έκανα σε ημιτροχάδι. Από τα Εξάρχεια μέχρι την Πλαιδεία Καραϊσκάκη που είναι το ραδιόφωνο μας. Και ζεστάθηκα και ήρθα εδώ πέρα και άρχισα να βγάζω τα διάφορα πράγματα που φοράω έξω. Λοιπόν, βγέστε να περπατήσετε, να κάνετε βόλτα μέσα στο κρύο, ντυμένοι καλά, για να υδρώσετε, να βγουν οι τοξίνες, ενδείκνυτε δηλαδή. Λοιπόν, σήμερα θα ακούσουμε κυρίως ωραίες μουσικές. Είχα καλέσει στην εκπομπή τον Χρήστο Κωνσταντινίδη, ο οποίος κάθισε και έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο για το blues, το αμερικάνικο blues, το οποίο βεβαίως στη συνέχεια διεθνοποιήθηκε. Το blues λοιπόν ως την μητέρα της σύγχρονης μουσικής. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παρασκήνιο. Είναι πολύ φροντισμένο, καλογραμμένο, επιμελημένο, με ωραίο εξώφυλλο και πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία στο εσωτερικό, γιατί βάζει τα πράγματα σε μία τάξη. Πώς ξεκίνησε το blues στην Αμερική, από πού και από ποιους και σε ποια εποχή, σε ποιες κοινωνικές συνθήκες, πώς εξελίχθηκε, πώς μετά διαδόθηκε, πώς ξέφυγε από τους μαύρους με την καλή και την κακή έννοια. Το πήραν οι λευκοί, το ανάπλασαν, το διασκεύασαν, το εξέλιξαν. Συμμετείχαν και οι μαύροι σε αυτήν την διαδικασία και συνεχίζεται αυτή η μουσική μέσα από διάφορες μορφές, σχήματα και παραλλαγές να κυριαρχεί στο τραγούδι μέχρι σήμερα. Λοιπόν, επειδή όμως την προηγούμενη φορά μιλήσαμε περισσότερο και το τηλέφωνο... Για να δούμε ποιος είναι. Είναι φίλοι που είναι ακροατές και παίρνουν την ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, για να δω μια στιγμούλα ποιος είναι. Ποιος παίρνει? Α, ο Γιάννης ο Κούτρας. Για, θα του μιλήσω. Περίμενε, συγγνώμη, Χριστέ, μια στιγμούλα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σου Γιάννη Κούτρα, καλημέρα. Το ξέρεις ότι αυτή την ώρα έχω εκπομπή? Το ξέρεις ότι σου μιλάω τώρα και μας ακούν οι ακροατές? Ναι, αλλά εσένα δεν σε ακούν τώρα, γιατί εγώ μιλάω το κινητό μου τηλέφωνο. Δεν σε έχουμε συνδέσει αφού δεν πήρες στο σταθμό. Αλλά τι θέλεις τέτοια ώρα? Είσαι στην Κρήτη και τι κάνεις στην Κρήτη? Εντάξει, κάνεις περιοδία. Υπέροχα λοιπόν. Γιάννη Κούτρα, μπράβο. Όλα να πάνε καλά και θα τα πούμε, θα τηλεφορηθούμε από Δευτέρα, εντάξει. Σ' αγαπούμε πολύ. Άντε, συνέχισε την περιοδία σου. Καλημέρα Γιάννη. Γεια. Λέω, για να παίρνει τώρα ο Γιάννης ο Κούτρας την ώρα της εκπομπής, που το ξέρει, μου το είπε, έχεις εκπομπή μου λέει τώρα, φοβήθηκα ότι μπορεί να υπάρχει κάποια ανάγκη, να είναι κάτι πολύ έκτακτο, αλλά απλώς ήθελα να μου πει κάτι το οποίο δεν μου το είπε. Μόνο μου υπενθύμισε ότι είναι στην Κρήτη, γιατί συνεχίζει την περιοδία του, της εμφανίσης του εκεί. Λοιπόν, είναι ο Κούτρας Χρήστο που αγαπήσαμε πολύ και ο οποίος έχει κάνει ένα comeback, όπως τα λέγαμε εμείς οι μπλουζίστες, έχει κάνει μια επιστροφή και τραγουδάει και γυρίζει σε όλη την Ελλάδα και ευχαριστεί τον κόσμο. Τιμή μας, τέτοιες ενοχλήσεις να έχουμε. Ναι. Λοιπόν, τώρα, λοιπόν, την προηγούμενη φορά με τον Χρήστο Κωνσταντινίδη και το βιβλίο του για τα blues, μιλήσαμε πολύ για το blues και βάλαμε πολύ λίγα τραγούδια. Είπαμε λοιπόν ότι θα κάνουμε μια δεύτερη συνάντηση όπου θα μιλήσουμε λιγότερο, αν αυτό είναι δυνατό, θα διαπιστωθεί στη συνέχεια, και θα παίξουμε περισσότερες μουσικές από τις μουσικές τις οποίες ο Χρήστος αναφέρεται στο βιβλίο του για το blues ή εν πάση περιπτώσει υπονοεί. Λοιπόν, Χρήστο, καλώς ήρθες για δεύτερη φορά στο κόκκινο. Καλώς σας Είσαι βρήκα. Είσαι ευπρόσδεκτος όπως έχεις αντιληφθεί στο σταθμό νιώθω μας. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Ο σταθμός σας είναι πολύ, πολύ μου αρέσει και σε ευχαριστώ πολύ Στέλιο για την πρόσκληση, την επανειλημμένη πρόσκληση. Δηλαδή εκτός από μένα σου αρέσουν και αυτοί οι άλλοι διάφοροι φάτσες που βλέπεις εδώ γύρω. Είναι η δεύτερη φορά που ήρθα και ως φίλος μου. Δηλαδή πηγαίνω μόνος μου από δωμάτιο σε δωμάτιο, μιλάω με κόσμο, ο φίλος μου έξω χαίρομαι να μιλάω μαζί του στην υποδοχή. Ο Ανδρέας. Ακούμε και τα παράπονα από τα τηλέφωνα μαζί.
Ωραία, λοιπόν, έχουμε την Σοφία Ξερικού στον ήχο σήμερα, που τη συναντάς για πρώτη φορά. Έδωσε ήδη τα τραγούδια στο Σπύρο τον Παπακώστα που είναι στο production. Μίλησες και με τον Διονύση τον Ελευθεράτο, ο οποίος είναι εδώ από νωρίς το πρωί, κάνει την πολύ καλή εκπομπή του. Και τώρα λοιπόν πάμε. Να σου πω, επειδή η εισαγωγή ήταν πολύ μεγάλη και με τα έκτακτα που συνέβησαν, κάτε να ξεκινήσουμε ένα μουσικό κομμάτι. Τι θα All ακούσουμε? Your Love. Θα ακούσουμε το All Your Love από την μπάντα του John Mayall σε μια έτσι πολύ εμβληματική εκτέλεση που επηρέασε πολύ. Λέω, πούμε για το Mayall δύο λόγια. Ο Mayall είναι ο John Mayall ο γνωστός που μετέδωσε σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως το blues, συνεδρίασε πάρα πολύ στο να γίνει αυτό. Από την μπάντα του περάσανε πάρα πολλοί κιθαρίστες και μουσικοί. Και αυτή η εκτέλεση, παρόλο που είναι κομμάτι του Otis Rush, ένας εκπρόσωπος του Chicago Blues είναι ο Otis Rush, το κομμάτι αυτό το παίξανε με πολύ ωραίο τρόπο οι Blues Breakers, με την κιθάρα στην κιθάρα είναι ο Eric Clapton, και είναι το κομμάτι στο οποίο ο Peter Green έχει παραδεχτεί ότι επηρεάστηκε πολύ για να φτιάξει το Black Magic Woman. Να πούμε βέβαια για όσους μπορεί να μην το γνωρίζουν ότι ο John Mayall είναι Βρετανός, είναι λευκός, δεν είναι μαύρος, αλλά είναι από τους ανθρώπους που, ας το πούμε, αγάπησαν, υιοθέτησαν τον blues, και αυτά που ο ίδιος έγραψε και έπαιξε με άλλους σπουδαίους μουσικούς είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στη δισκογραφία. Πάμε.
Γιον Μέγερ, λοιπόν. Χρήστο, όπως αναφέρεις και στο βιβλίο σου, σε αυτόν τον εξυγχρονισμό, στο πέρασμα στη σύγχρονη εποχή του, το πούμε, αρχαίγονου blues, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι ηλεκτρικές κιθάρες. Φυσικά, φύγαμε από τα ακουστικά όργανα και πέρασαμε στα ηλεκτρικά. Πρώτα χρειαζόταν να λυθεί το πρόβλημα της έντασης, όπου ο κόσμος στα κλαμπ ήταν πολύ θορυβώδης, έκανε πολύ θόρυβο και τα ακουστικά όργανα δεν μπορούσαν να ακουστούν όπως έπρεπε. Τα ηλεκτρικά όργανα, η τεχνολογία της εποχής το έλυσε αυτό το θέμα, φτιάχνοντας ηλεκτρικά όργανα. Τώρα, τα ηλεκτρικά όργανα στην πορεία αποδείχτηκε ότι είχαν και άλλες εκφραστικές δυνατότητες που τα ακουστικά όργανα δεν είχαν. Και αναφέρεις μάλιστα και ορισμένα μοντέλα ηλεκτρικών οργάνων, κιθάρες βασικά, οι οποίες έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί έγιναν μέρος τελικά ολόκληρης κουλτούρας. Ναι, που τα χρόνια του 60 η ηλεκτρική κιθάρα έγινε σύμβολο επανάστασης. Βέβαια, ο τρόπος που λειτουργεί η μουσική βιομηχανία, αυτό έπρεπε να υποβαθμιστεί κάπως. Ήταν πολύ επικίνδυνη εποχή τα 60's, που οι πολιτικοκοινωνικές αναταραχές ήταν μεγάλες. Οι hippies τότε δημιούργησαν πολλά πράγματα, είχαν έντονο πολιτικοκοινωνικό αντίκτυπο και από εκεί και πέρα η μουσική βιομηχανία έγινε το εμπορικό, τέλος πάντων, κομμάτι που ξέρουμε τώρα με πολλά τραγούδια. Η Fender Stratocaster έγινε σχεδόν ένα μυθικό όργανο, ένα σύμβολο. Δεν ξέρω, ο Φρόιτ θα έλεγε ότι αντικατέστησε το φαλό, βέβαια. Σωστό και αυτό. Και αυτή η εκδοχή, η σεξοψυχολογική. Οι καμπύλες μιας κιθάρας προσομοιάζουν λίγο τις καμπύλες μιας γυναίκας. Τώρα, έτσι όπως είναι το μπράτσο της κιθάρας, πολλοί άλλοι αναλυτές που έχουν να κάνουν με τον τομέα της ψυχολογίας αναφέρονται στην φαλική, έτσι, εκδοχή της, με τον τρόπο που παίζει ο κιθαρίστας κουνώντας το χέρι του πάνω κάτω στον μπράτσο. Ναι, βέβαια, και με αυτό το πάθος και το πώς αγκαλιάζεται το όργανο και πώς το όργανο προεκτείνεται προς το ακροατήριο. Αυτό βέβαια που δεν ξέρω πώς ταιριάζει με αυτή την ερμηνεία του φαλού και της κιθάρας είναι όταν ο κιθαρίστας αποφασίζει την κιθάρα και την κοπανάει πάνω στον ισχυτή και τη σπάει, όπως έκανε ο Pete Townshend. Ο Τζίμι Χέντριξ στο Μοντερέι που την έκαψε κάτω. Και τώρα, ναι, λόγω της Τσικνοπέμπτης είδα κάποιες φωτογραφίες που γέλασα πολύ στο Facebook, όπου ήταν μπροστά στην κιθάρα του εκστασιασμένος να καίγεται ο Χέντριξ και να έχουν βάλει μια ψισταριά με σουβλάκια από πάνω λόγω Τσικνοπέμπτης. Και γέλασα πολύ με αυτό. Ίσως λοιπόν να έχει να κάνει και με τον υπονοούμενο ευνουχισμό, που όχι απαραίτητος σεξουαλικό, αλλά τον ευνουχισμό τον κοινωνικό σε περιόδους μεγάλων πολιτικών αναταραχών, όπως ήταν η δεκαετία του 60, ήταν μεγάλες εντάσεις και εκφραζόταν αυτό και μέσα από αυτόν τον τρόπο. Η αίσθηση των ανθρώπων δηλαδή ότι πρέπει να τα σπάσουν όλα για να μπορέσουν να ξεφύγουν από ένα πολύ ασφυκτικό περιβάλλον. Στέλιο, η τέχνη γενικότερα ανταποκρίνεται στη ζωή. Ανταποκρίνεται στη ζωή. Πολιτικά, κοινωνικά υπάρχει αντίκτυπο στην τέχνη. Τι συνέβη, ξέρω εγώ, με τον Ιμπρεσιονισμό, τι συνέβη με κινήματα άλλα τέχνης, με τους Beatniks, με τους... και αυτό πρέπει να... Και τη νέα Αμερικανική, ναι, αριστερά, βεβαίως, που πρωτοστάτησε σε αυτά τα κινήματα στη δεκαετία του 60 και του 70. Έτσι, σαν αντίθεση στο μακαρθισμό. Ναι. Σαν αντίθεση σε πολύ συντηρητικές κοινωνίες. Και κυρίως σε αυτήν την πολεμική επέκταση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ιδιαίτερα με τον πόλεμο στην Ινδοκίνα, Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος, και δεν ήταν βέβαια και δυστυχώς οι μόνοι τυχοδιοκτισμοί που κατέστρεψαν κοινωνίες και λαούς ολόκληρους, και αυτό εκφραζόταν πάρα πολύ μέσα από το τραγούδι και εκφράστηκε, ίσως θα έλεγα ότι είναι μια εκπληκτική συγκυρία αυτή που έχει να κάνει με το πώς το blues μετεξελίσσεται κυρίως από τη δεκαετία του 50 με τους πρώτους rock and roller, τον Chuck Berry, αλλά και τους λευκούς και τον Jerry Lee Lewis και τους υπόλοιπους, και έρχεται μετά η δεκαετία του 60 που είναι έντονα πολιτικοποιημένη, γιατί συνεχίζεται και ο αγώνας για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των μαύρων, και έρχεται λοιπόν αυτό το
είδος μουσικής που έρχεται από τα παλιά και έρχεται από τους καταπιεσμένους σκλάβους έρχεται να εξυγχρονιστεί και να είναι το κύριο μέσο καλλιτεχνικά για να εκφραστεί όλο αυτό το κίνημα. Εδώ, Στέλιο μου, θα ήθελα να πω κάτι. Το blues, τα blues γενικά δεν θεωρούνται πολιτικό τραγούδι. Σαν είδος όμως είχαν έντονο πολιτικοκοινωνικό αντίκτυπο. Η μεγάλη διάδοσή τους, όχι μόνο στους μαύρους αλλά και στους λευκούς, έβγαλε στο προσκήνιο το καθεστώς αδικίας, φτώχειας και κακοπέρασης που βίωναν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βγήκε πολύ δυναμικά στην πολιτικά κοχλάουσα δεκαετία του 60. Mm. Και εκφράστηκε έτσι. Mm. Ωραία. Λοιπόν, τι ακούμε τώρα, το δεύτερο κομμάτι, Χρήστο Κωνσταντινίδη. Θα ακούσουμε τώρα το μεγάλο κεφάλαιο που ονομάζεται Howling Wolf. Θα ακούσουμε το Spoonful, το διάσημο τραγούδι του. Ωραία. Στο κόκκινο. Βέβαια δεν χρειάζονται αφορμές για να ακούμε τόσο ωραία τραγούδια, αλλά σήμερα υπάρχει αφορμή, γιατί είναι καλεσμένος στο στούντιο ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, που έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο με τίτλο «Blues, η μητέρα της σύγχρονης μουσικής». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παρασκήνιο. Μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα καλά βιβλιοπωλεία. Blues λοιπόν από τον Χρήστο Κωνσταντινίδη, και blues μας έφερε στις διάφορες παραλλαγές αυτής της καταπληκτικής μουσικής που ξεκινάει από τους μαύρους και επεκτείνεται στους λευκούς και όχι μόνο, αφού πια αυτό το είδος παίζεται σε όλη την ανθρωπότητα. Και σήμερα από αυτό το πολύ πλούσιο ρεπερτόριο ο Χρήστος Κωνσταντινίδης έχει φέρει χαρακτηριστικά κομμάτια τα οποία αν θέλετε μελοποιούν το βιβλίο του, το blues, την μητέρα της σύγχρονης μουσικής. Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε τώρα, Λοιπόν, θα Χρήστο? Ακούσουμε
Το Midnight Train του Buddy Guy. Είναι ένα κομμάτι του 1998. Τώρα, η επιλογή των κομματιών έχει γίνει και βασικά στο... Θέλω να δείξω ότι τα blues δεν είναι κάτι το μονότονο, το αργό, το συνηθισμένο. Όπως και στη jazz, έτσι και στα blues υπάρχουν πολλά διαφορετικά επιμέρους είδη με διαφορετικούς ήχους. Θα ακούσουμε τώρα τον Buddy Guy. Οπότε θα μου αφήσεις μετά να δώσω και εγώ στη Σοφία ένα κομμάτι από αυτά που και εγώ έχω φέρει. Φυσικά. Συμπληρωματικά για να υποστηρίξω αυτό που μόλις είπες τώρα. Με και το οποίο πολύ ωραία το αναλύει το βιβλίο σου. Ωραία, πάμε. Into midnight in the rain, I was minding my own business, waiting for that midnight train. Nobody inside, staring at my shoes. I took out my paper to find me some good news. Minding my own business when a ticket man. Trouble. Went to local, out of town. His reply, 2 a.m. If I'm leaving, no goodbye.
Όση ώρα ακούγαμε το μουσικό αυτό κομμάτι, λέγαμε με τον συγγραφέα του βιβλίου για τον blues που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παρασκήνιο, τον Χρήστο Κωνσταντινίδη, λέγαμε τελικά πόσο επηρεάζει το ηχόχρωμα της φωνής, τον τρόπο εκφοράς του λόγου, τον τρόπο ερμηνείας, το ύφος, η διαφορετική κουλτούρα που κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος. Και οι μαύροι, ακόμα και αυτοί που ζουν στη σύγχρονη εποχή και όχι στην εποχή που δουλεύανε στις βαμβακοφυτείες, αλλά παρόλο που ζουν μέσα στο σύγχρονο κόσμο, πηγαίνουν στα ίδια σχολεία με τους λευκούς, τρώνε τα ίδια τρόφιμα με τους λευκούς, μιλάνε την ίδια γλώσσα με τους λευκούς, εν τούτης πολύ εύκολα διακρίνεις αυτή την διαφορά που υπάρχει μέσα στην κουλτούρα την οποία την κουβαλάνε αιώνες και έχει διαμορφωθεί κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Φαίνεται ότι θα χρειαστούν ακόμα πολλές δεκαετίες για να εξομοιωθούν, αν ποτέ εξομοιωθούν, οι κουλτούρες των λευκών και των μαύρων, με δεδομένο ότι δυστυχώς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου κυρίως αυτοί κατοικούν, οι φυλετικές διακρίσεις, παρόλη την βιτρίνα και την νομοθεσία που τους έχει εξομοιώσει, οι φυλετικές διακρίσεις συνεχίζουν να είναι συστατικό στοιχείο της αμερικάνικης κοινωνίας. Κάπως έτσι. Και όχι μόνο. Έτσι κάπως θα περιγράφεις και στο βιβλίο, Χρήστο. Στο βιβλίο αυτό τι κάνω? Προβάλλω αυτές τις καταστάσεις και στο σήμερα. Το ρατσισμό το βλέπουμε γύρω μας. Στους πρόσφυγες, στην καθημερινότητά μας, σε άτομα που έχουν διάφορες, τέλος πάντων, μειονεξίες, να το πω έτσι, σε αμαία, ο ρατσισμός είναι έντονος. Σε βάρος των γυναικών. Κακά τα ψέματα, υπάρχει αυτό. Το θέμα είναι αυτό όσο γίνεται να αμβλύνεται, μην είναι τόσο έντονο. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι που έφερα εγώ, που είναι μέσα σε αυτό το κλίμα και το ύφος βέβαια, από ένα πολύ γνωστό συγκρότημα, τους Doors, με τραγουδιστή τον Jim Morrison, οι οποίοι βάσισαν και αυτοί την δική τους νεωτερική μουσική πάνω σε αυτό το είδος, το blues, για το οποίο μας μιλάει τόσο απλά για να μπορεί να τα παρακολουθεί διαβάζοντάς τα και ένας άνθρωπος που απλώς έχει ένα ενδιαφέρον για την μουσική, αλλά να τα διαβάζει και ένας ειδήμων, ένας μουσικός που γνωρίζει περισσότερα πράγματα και δεν θα τον απογοητεύσει να διαβάσει το βιβλίο του Χρήστου Κωνσταντινίδη για τον blues. Πάμε, Σοφία, να ακούσουμε τους Doors. From Los Angeles, California, the Doors! Keep your eye on the
Την ώρα που βλέπουμε εδώ στα επίκαιρα της ΕΡΤ στην οθόνη, μόλις πέρασε η Ku Klux Klan, είναι, να, τους βλέπεις Χρήστο. Ναι. Είναι, τώρα εδώ είναι στη Γερμανία, άλλο εκεί πέρα, άλλος ρατσισμός και φασισμός. Λοιπόν, και είχε λίγο πριν την Ku Klux Klan με αυτές τις κουκούλες και τα λευκά ράσα και μετά αμέσως τους Ναζί να χαιρετούν φασιστικά το Χίτλερ. Λοιπόν, έλεγες όμως Χρήστο ότι επειδή παίζεις και μουσική και παίζεις και με άλλους μουσικούς και έχεις και ένα ακροατήριο που είναι και μεγαλύτεροι αλλά και νεότεροι άνθρωποι, οι νέοι που ακούνε σήμερα σύγχρονη μουσική, που έχουν, έτσι ακούνε μουσική ας πούμε διεθνή, τα ακούνε αυτά? Λοιπόν, πολλά νέα παιδιά ακούνε Doors. Βλέπω παιδιά 15 χρονών, έφηβους, 20 χρονών παιδιά. Ακούνε όλη αυτή την γκάμα των συγκροτημάτων εκείνης της εποχής. Ακούνε βέβαια και τα καινούργια συγκροτήματα της μεταγενέστερης εποχής, ξέρω εγώ, από το 2010 και μετά τα νέα. Αλλά αυτή η μουσική έχει στιγματίσει. Δηλαδή εννοείς ότι ακούνε Doors, ακούνε Cream, ακούνε... Φυσικά. Led Zeppelin, Deep Purple, και τα ψάχνουν κιόλας και μανιωδώς πολλά πιτσίρικα. Εγώ βλέπω στις βιτρίνες των δεκάδων μικρών καταστημάτων που υπάρχουν στην περιοχή των Εξαρχείων, που μπορεί κανείς να αγοράσει δίσκους βινιλίου, βλέπω όλα αυτά της εποχής μου, της δεκαετίας του 60, τα βλέπω στη βιτρίνα, που σημαίνει ότι αυτά είναι τα πιο περιζήτητα. Ναι, και πόσες διαφημίσεις. Στους πιο ψαγμένους πιτσιρικάδες, ναι. Βέβαια. Ναι. Πάντως όπως και να έχει, η διαχρονικότητα αυτής της μουσικής έχει μείνει. Και πολλά, βέβαια, δεν είναι μόνο στα blues, είναι και τη δεκαετία του 80, δηλαδή επιτυχίες τότε. Άκουγα προχτές με μία ανιψιά μου Blondie. Εντάξει, έχει αφήσει πολύ δυνατό στίγμα γενικά η μουσική. Μην παραμένουμε δηλαδή μόνο στα blues. Γενικότερα εκείνες τις εποχές της μουσικής, 60, 70, 80, έχει αφήσει το στίγμα της. Μπορεί να ήταν εποχή με έντονο kitsch, ειδικά η δεκαετία του 80, αλλά έχει αφήσει και πολλά ωραία πράγματα. Ωραία, Χρήστο. Λοιπόν, και με την ευκαιρία να σου πω και μια πολύ μικρή ιστορία μου με έναν πολύ γνωστό μπλουζίστα, τον Memphis Slim. Όταν έφτασα στο Βερολίνο το 1972, και εγώ ήμουν πολύ νέος τότε, φοιτητής στη νομική σχολή, έφτασα στο Βερολίνο και έψαχνα να βρω χώρους, κλαμπάκια που έπαιζαν αυτή τη μουσική που μου άρεσε εμένα, και το Λονδίνο ήταν μια πόλη νεολαίας, μια πανεπιστημιούπολη,
εκείνη την εποχή, ήταν ακόμα χωρισμένο σε ανατολικό και δυτικό. Και θυμάμαι ένα βράδυ πήγα σε ένα από αυτά τα κλαμπάκια, σχεδόν κάθε μέρα πήγαινα κάπου, και πήγα σε ένα κλαμπάκι που έπαιζε ο Memphis Slim, ένα μυθικό πρόσωπο του αμερικάνικου blues, από αυτούς που είχαν κατέβει στην Ευρώπη, γιατί ήταν και εποχές που στην Αμερική δεν μπορούσαν να βγάλουν, όπως έλεγες και την άλλη φορά, ούτε μεροκάματο, ενώ στην Ευρώπη ήταν πολύ αγαπητοί και στη Γαλλία και στην Αγγλία και στην Ολλανδία και στην Γερμανία και σε άλλες χώρες. Του σεβόντουσαν σαν ανθρώπους. Και μετά από την παράσταση πήγα στο καμαρίνι να του μιλήσω. Ευτυχώς είχα το προσόν τότε να μιλάω καλά αγγλικά. Και πάνω στην κουβέντα που κάναμε, ήταν πολύ φιλικός, εννοείται, του άρεσε πάρα πολύ, ενθουσιάστηκε που είχε έναν ακροατή στο κοινό του από την Ελλάδα, και κάποια στιγμή έφτασε η κουβέντα και με την αθωότητα εγώ την νεανική τον ρώτησα ποια είναι τα σχέδιά του, ποια είναι η προοπτική του, τι θα ήθελε ακόμα αφού έχει κάνει τόσα πράγματα στη ζωή του να αποκτήσει, και μου λέει τώρα, μου λέει, το όνειρό μου, το σχέδιό μου είναι να αποκτήσω μια Rolls Royce. Μάλιστα. Να σου πω την αλήθεια, ήμουν τόσο πολύ έτσι εντυπωσιασμένος από αυτήν την φιγούρα αυτού του ανθρώπου, δεν μπόρεσα, το σκεφτόμουν εκ των υστέρων χρόνια μετά, να καταλάβω αν αυτός πραγματικά το εννοούσε ή μου έκανε και χιούμορ. Αλλά ήρθε μετά από πολλά χρόνια στην Ελλάδα, έκανε μια συναυλία στο Λυκαβητό, και πήγα μετά τη συναυλία, μετά την παράσταση, και τον βρήκα και πιάσαμε την κουβέντα. Και μάλιστα έγραψα κάτι τότε στο περιοδικό Ντέφι που βγάζαμε. Και του θύμισα αυτό που μου είχε πει τότε. Και του λέω, τελικά, Memphis, απέκτησες ποτέ αυτή την Rolls Royce που επιθυμούσες? Μου λέει, να σου πω, μου λέει την αλήθεια, όχι. Μου λέει, πέρασαν πολλά διαφορετικά αυτοκίνητα από τα χέρια μου, αλλά το όνειρο της Rolls Royce δεν πραγματοποιήθηκε. Πάντως γενικά οι μαύροι ήταν πολύ κακοπληρωμένοι. Παρόλο που οι λευκοί παίρνανε τραγούδια των μαύρων, οι λευκοί ήταν πολύ καλοπληρωμένοι. Οι μαύροι δεν ήταν. Κάποιος ακαδημαϊκός είχε γράψει ένα βιβλίο και αναφερόταν πολύ σε αυτό που έλεγε. Έλεγε την εξής φράση: Black music, white business. Αυτό είναι αλήθεια. Και να πούμε επίσης στους ακροατές κάτι που μπορεί να μην το ξέρουν, ότι σε αντίθεση με την νομοθεσία στην Ευρώπη που ίσχυε για πολλά χρόνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσε ένας παραγωγός, μια εταιρεία ή ένας άλλος καλλιτέχνης να αγοράσει το τραγούδι από τον δημιουργό του με όλα του τα δικαιώματα. Δηλαδή του έδινε κάποια χρήματα, έπαιρνε το τραγούδι και μετά ο δημιουργός δεν είχε κανένα απολύτως οικονομικό δικαίωμα πάνω ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα στα τραγούδια του. Και έτσι πολλές φορές από τους πολύ φτωχούς μαύρους, οι οποίοι όμως ήταν παραγωγικοί, οι λευκοί που έκαναν τις business αγόραζαν τα τραγούδια, τους έδιναν εφάπαξ ένα ποσό και μετά τα εκμεταλλεύονταν για πάντα. Έτσι, ήτανε μέρος των λεγόμενων Λεόντιων συμφωνιών. Γενικά, ναι, και με τη Jest Records και με πολλές δισκογραφικές ήταν πολύ δεμένοι, έτσι να το πω έτσι κάπως, οι καλλιτέχνες. Τα κέρδη ήταν φοβερά αυτά που απέκτησαν οι λευκοί από τις δισκογραφικές. Λοιπόν, τι ακούμε τώρα, το επόμενο κομμάτι, παραμένοντας στον χώρο του blues? Λοιπόν, δεν μπορούμε να μην ακούσουμε. Να υπολογίσεις ότι θα ακούσουμε αυτό και άλλο ένα, ναι, με το ζόρι, γιατί ώρα οπότε, έχει περάσει. Θα ήταν ιεροσηλεία να μην ακούσουμε BB King. Ωραία. Πάμε λοιπόν, Χρήστο Κωνσταντινίδη, με τα blues που μας έφερες. Θα ακούσουμε την πρώτη μεγάλη του επιτυχία, 3 o'clock in the morning. Close my eyes.
in the morning, baby. I can't even close my eyes. Can't find my baby. People, I can't be satisfied. Looked around me, people, and my baby, she can't be found. Hey, look all around me, and my baby, she can't be found. You know I can't find my baby. I think I'm going down. I'm going down to the bowling ground where the men hang out. Λοιπόν, η αφορμή για τη σημερινή εκπομπή που είχε περισσότερη μουσική από ό,τι συνήθως είναι το βιβλίο του Χρήστου Κωνσταντινίδη «Blues, η μητέρα της σύγχρονης μουσικής». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παρασκήνιο. Μου άρεσε το βιβλίο, γι' αυτό και τον κάλεσα για δεύτερη φορά, γιατί την πρώτη φορά μιλήσαμε πολύ για τα γραφτά του, για την ιστορία, για τις περιπτώσεις που αναφέρει, για τα πρόσωπα. Όλα αυτά, ένας πολύ καλός οδηγός. Μπορεί να διαβαστεί και σαν μυθιστόρημα και σαν ιστορικό βιβλίο και σαν μουσικολογικό. Πολύ καλός οδηγός και για τους ειδικούς αλλά και για τους μη ειδικούς φίλους απλώς της μουσικής. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες για άλλη μια φορά στο Κόκκινο με τα ωραία σοκολατάκια. Να ευχαριστήσουμε και τα χειροποίητα της Νατάσας. Της Νατάσας, της γυναίκας μου. Έτσι. Είστε γλυκά παιδιά και οι δύο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για πες τώρα με τι να κλείσουμε. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα πιο χορευτικό κομμάτι που προσεγγίζει πιο πολύ στο funky. Θα ακούσουμε Albert Collins, Honey Hush.
Albert Collins που έχει έρθει και στην Ελλάδα και τον έχουμε ακούσει, όσοι τον έχουμε ακούσει ζωντανά. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο κόκκινο με τον Χρήστο Κωνσταντινίδη ως μουσικό και συγγραφέα αλλά και παραγωγό ραδιοφωνικών μουσικών εκπομπών σήμερα, ναι, και με τη Σοφία Ξερικού στον ήχο. Να είστε καλά. Botticelli Baby στο Half Note. Ένα αποκριάτικο ξεφάντωμα με σουιγκάτι, punk jazz υψηλών ενεργειών. Ο απόλυτος συνδυασμός mainstream jazz και punk φωνητικό που έχει ξεσηκώσει τα κλαμπ και φεστιβάλ της Ευρώπης έρχεται στην Αθήνα. Από Παρασκευή 21 έως Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου οι Botticelli Baby βάζουν φωτιά στη σκηνή του Half Note. Viva.gr, halfnote.gr, 210-9213-310. Δεν ήταν τόπος εξορίαση, ήταν μια κόλαση. Όμιλος Κυπρίων η Πρόοδος παρουσιάζει το συγκλονιστικό έργο του Μιχάλη Παπαδόπουλου «Μακρόνισος», η παράσταση που κατέκτησε κοινό και κριτικού στην Κύπρο, σε σκηνοθεσία Αλεξίας Παπαλαζάρου, στο θέατρο «Ελεύθερη Έκφραση», Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στις 6 και στις 9 μετά μεσημβρίαν, Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 Φεβρουαρίου στις 8 και 30, πληροφορίες κρατήσεις 69...